What are you going to do if on Monday the Europe group don't accept your... And what are you going to do if a comet strikes the planet Earth this moment? How will you respond to that? Ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας αντιμετωπίζει ο Γιάννης Βαρουφάκης το ενδεχόμενο να μην αποδεχτεί το Eurogroup τις προτάσεις του για τις 7 μεταρρυθμίσεις σε κράτος και φορολογία. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στους δανειστές δηλώνουν πολύ επιφυλακτικές και υποστηρίζουν ότι 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών, τις δύο πλευρές χωρίζει άβυσος, ακόμη και για τον τρόπο που θα γίνεται η αξιολόγηση, αφού οι εταίροι επιμένουν στον έλεγχο από τα τεχνικά κλιμάκια. Το βασικό αφορά τη διαδικασία με την οποία θα εγκριθούν οι μεταρρυθμίσεις, θα εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις και θα κριθούν οι μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι το θέμα αν θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις ή αν θέλουμε μεταρρυθμίσεις. Εμείς εκλεγήκαμε για να κάνουμε, για να μεταρρυθμίσουμε την Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, εκπρόσωποι των δανειστών διαμηνύουν ότι θέλουν να δουν μέτρα κοστολογημένα και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αν τα τεχνικά κλιμάκια δεν πραγματοποιήσουν επιτόπιο έλεγχο στην Αθήνα. Αν συνεχίσετε έτσι, κινδυνεύετε να τα τεινάξετε όλα στον αέρα. Πρέπει άμεσα να καλέσετε τις τεχνικές αποστολές στην Αθήνα. Πάντως, σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής, ο Πρωθυπουργός φέρεται να δηλώνει σε συνεργάτες του ότι θα επιμείνει στις κόκκινες γραμμές παρά τη σκληρή στάση των εταίρων. Κάναμε προτάσεις. Περιμένουμε τις δικές τους. Αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες σε μια διαπραγμάτευση που είναι κυρίως πολιτική. Δεν ζητάμε, συζητάμε. Εσείς γιατί αισθάνθηκατε την ανάγκη να πείτε ότι πρώτα θέλουν από εμάς 800 ταπεινώσεις και μετά να υπάρξει λύση? Γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία εύχομαι να αλλάξει μέχρι τη Δευτέρα. Η πραγματικότητα είναι ότι είχαν μια αίσθηση, έχουμε εμείς μάλλον μια αίσθηση, ότι θέλουν να υπάρξει μια ταπείνωση από μέρους μας. Μιλώντας στο Σπίγκελ, ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα αφήσουν τη χώρα να χρεοκοπήσει για 1,6 δις ευρώ και αποκλείει τον Brexit. Αποκλείω τον Brexit διότι αγαπώ την Ευρώπη. Πιστεύω ότι στην Ευρωζώνη συμβαίνει ό,τι και με ένα pullover. Αν αρχίσει να ξυλώνεται, τότε δεν σταματάει. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κινδυνεύσει να διαλυθεί για ομόλογα 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν η Ευρώπη αντιδράσει αλαζονικά και τιμωρητικά, τότε η Ελλάδα σταδιακά θα πνιγεί. Στην ίδια συνέντευξη κάνει λόγο για ενδεχόμενο τρίτο πακέτο, ενώ επιχειρηματολογεί υπέρ των προτάσεων Βαρουφάκη για την πρόσληψη εποχικών ράμπο για πάταξη της φοροδιαφυγής. Γνωρίζετε σίγουρα ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία είναι αυτή των 4 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στο όριο της πτώχειας. Η άλλη είναι αυτή που θα δείτε ένα καλοκαιρινό βράδυ εάν πάτε στα Μπουζούκια, στην παραλία ή στη Μύκονο. Είναι η Ελλάδα των φοροφυγάδων και των απατεώνων. Ξέρουμε καλά ότι πολλά από αυτά τα κλαμπ δεν κόβουν αποδείξεις. Απέναντι σε αυτή την Ελλάδα θα είμαστε πολύ αυστηροί. Η ιδέα των καλωδιωμένων νοικοκυρών, φοιτητών, τουριστών που θα καταγράφουν τους επιχειρηματίες που παρανομούν, αντιμετωπίζεται σκοπτικά από τους Financial Times. Η εφημερίδα επικαλείται δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων. Ένας έλεγε ότι τα κλιμάκια ξέσπασαν σε γέλια όταν διάβασαν την πρόταση, αναφέρει, κάνοντας λόγο για τελευταία απόδειξη του χάσματος ανάμεσα σε Αθήνα και δανειστές, την ώρα που η χώρα ξεμένει από ρευστό. Άλλος αξιωματούχος φέρεται να λέει ότι είναι λίγο φεδρό, αν δεν ήταν τόσο τραγικό, το γεγονός ότι αυτό το σκέφτηκε η κυβέρνηση μιας εκβιομηχανισμένης χώρας. Η ανάγκη για ξεμπλοκάρισμα, έστω και μέρους της δόσης των 7,2 δις ευρώ, είναι άμεση, καθώς μέρα με τη μέρα τα διαθέσιμα της χώρας θερεύουν, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες υπάρχει βροχή πληρωμών, ξεκινώντας από τις 13 Μαρτίου, όταν λήγει δόση 336 εκατομμυρίων ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 1,6 δις ευρώ σε έντοκα. Στις 16 Μαρτίου αποπληρώνονται άλλα 560 εκατομμύρια ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στις 20 του μήνα το τέταρτο μέρος της δόσης προς το Ταμείο, ύψους 336 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και έντοκα γραμμάτια 1,6 δις ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε υποσχέσεις που δεν μπορεί να τηρήσει. Ο ελληνικός λαός θα κατανοήσει σύντομα ότι εξαπατήθηκε από ψευδείς υποσχέσεις. Οι μεταρρυθμίσεις είναι ο μόνος δρόμος. Πείτε μου, από πού θα έρθουν τα χρήματα αν οι Έλληνες δεν θέλουν να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις και δεν θέλουν να αποπληρώσουν τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Αν οι Έλληνες βγουν από το ευρώ, θα είναι 10 φορές χειρότερα για αυτούς. 10 φορές. Την ίδια ώρα, αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών που προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα γεμίσει τζιχαντιστές και μετανάστες αν καταρρεύσει η Ελλάδα. Αν καταρρεύσει οικονομικά η Ελλάδα, η Ευρώπη θα γεμίσει μετανάστες και τζιχαντιστές. Πολιτικός ρατσισμός αυτό που κάνει η Ευρώπη στην Ελλάδα. Η κοινή γνώμη πάντως στηρίζει την κυβερνητική πολιτική. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για την εφημερίδα των συντακτών, το 64% κρίνει θετικά την έως τώρα πορεία, αν και τον προηγούμενο μήνα το ποσοστό έφτανε το 84%, ενώ αρνητικά την αξιολογεί το 31,4%.